Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τα ψηλά γράμματα μαζί σας και την Πέμπτη, σήμερα 12.30 με μία, για να μπούμε σε ένα θέμα το οποίο εκτιμώ ότι είναι πάντα επίκαιρο και μάλλον είναι και το νούμερο ένα ζήτημα στην Ελλάδα. Πολλές φορές μας απασχολούν, όπως το πρωί, θέματα όπως τα κόκκινα δάνεια και τα λοιπά, τα οποία είναι πιο εφήμερα. Το δημογραφικό όμως πρόβλημα και η υπογεννητικότητα είναι το νούμερο ένα ζήτημα της χώρας, παρόλο που πολλές φορές παραγνωρίζεται και δεν δίνουμε σημασία πολλοί από εμάς ή περισσότεροι από εμάς. Μαζί μου στο στούντιο για να συζητήσουμε και για το δημογραφικό και για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και την εξωσωματική γονιμοποίηση είναι ο κύριος Ευάγγελος Παπανικολάου, λέκτορας μευτικής γυναικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και επιστημονικός διευθυντής της μονάδας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής Assisting Nature. Καλώς ήρθατε. Και εγώ χάρηκα πολύ για την πρόσκληση. Και ήθελα πριν μπούμε λίγο στα πιο βαθιά νερά να σκιαγραφίσουμε, κύριε Παπανικολάου, το θέμα της υπογεννητικότητας και βέβαια το ζήτημα κατ' επέκταση του δημογραφικού με μια εικόνα την οποία θα μας δώσετε, η οποία αντιλαμβάνομαι ότι είναι και ζωφερή εικόνα. Αν και από τη φύση μου είμαι αισιόδοξο άτομο και θυμάμαι με χαμόγελο ότι και όταν ήμασταν μικροί στο Λύκειο πάλι μιλούσαμε για υπογεννητικότητα σαν ένα από τα θέματα προσφυλή για εξετάσεις πανελλήνιες, και όσο περνούσαν τα χρόνια βλέπουμε τον πληθυσμό μας να αυξάνει, οπότε κάποιος μπορεί να πει ότι είμαστε κίνσορες κακών νέων, χωρίς όμως την πραγματικότητα να υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Δυστυχώς πρέπει να πω ότι πλέον τα μοντέλα στατιστικής και τα δεδομένα και η επεξεργαστική δυνατότητα των υπολογιστών είναι πολύ πιο ακριβής, με αποτέλεσμα και οι προβλέψεις να είναι πολύ πιο κοντά προς την αλήθεια. Πρόσφατα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έκανε μία έρευνα η οποία ήταν μακροετής με δεδομένα από το 2015 και μετά, όπου ήμασταν στο φουλ της οικονομικής κρίσης και στο πικ της μετανάστευσης και της ενδογενούς, δηλαδή από Έλληνες που μεταναστεύουν στο εξωτερικό, και της εξωγενούς μετανάστευσης. Οπότε τα δεδομένα μπορούμε να πούμε ότι είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια. Έτσι, υπάρχουν διάφορα μοντέλα, το μοντέλο με χαμηλό ρίσκο, το μοντέλο το ενδιάμεσο και το μοντέλο με υψηλό ρίσκο. Το ενδιάμεσο μοντέλο δείχνει ότι με βάση την ελάττωση των θανάτων και τη μείωση των γεννήσεων και από την άλλη την αύξηση των νεκροών Ελλήνων προς το εξωτερικό και την παρόλη την αυξημένη εισρωή μεταναστών ελάχιστη μένουν στο τέλος στη χώρα μας, βάζοντας όλα αυτά σε μαθηματικά μοντέλα, στο ενδιάμεσο μοντέλο, δηλαδή που δεν είναι ούτε υπερεκτιμημένο ούτε υποεκτιμημένη κάποια παράμετρος, δείχνει ότι το 2050 θα είμαστε από 11 εκατομμύρια που είμαστε περίπου τώρα, βαίνοντας μειούμενοι συνεχώς κάθε χρόνο, θα είμαστε γύρω στα 9 εκατομμύρια 100.000. Άρα μιλάμε για μια μείωση, αντιλαμβάνομαι, περίπου της τάξης των 2 εκατομμυρίων. 1,5 με 2 εκατομμύρια στο μέσο μοντέλο. Στο μέσο μοντέλο, μάλιστα. Και όλα αυτά βέβαια είναι συνάρτηση των εξής παραγόντων. Πώς θα κινηθεί η οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. Σαφέστατα, όσο πιο καλύτερα είναι τα πράγματα, τόσο πιο εύκολα τα νέα ζευγάρια θα προχωρούν στην απόκτηση του δεύτερου ή του τρίτου τέκνου. Καλά, δεν το συζητούμε για το πρώτο τέκνο. Όλοι μας είναι τέτοιος ο πόθος που τον αναλαμβάνουμε και ας μην είμαστε στην απόλυτη οικονομική κατάσταση. Καλά, βέβαια, και αυτό πλέον νομίζω τα τελευταία χρόνια σηκώνει συζήτηση για το αν προκύπτει πρώτο τέκνο. Αυξάνεται δυστυχώς το ποσοστό ατέκνων ζευγαριών, εκλογή και κατ' λόγω ανάγκης, λόγω όμως καθυστερημένης έβρεση συντρόφου, εντάξει. Και θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Και θα το βλέπουμε δυστυχώς πιο υψηλά, άρα αφενός είναι η οικονομική κατάσταση της χώρας μας επήγει πραγματικά να βελτιωθεί με έναν έστω και μικρό αριθμό ανάπτυξης, ώστε να μπορεί να υποστηρίζει τη δημιουργία της οικογένειας. Το δεύτερο ζητούμενο είναι η βελτίωση των συνθήκων
για τα ζευγάρια, για τα υπογόνιμα ζευγάρια, για το πώς θα μπορούν να προσφεύγουν πιο εύκολα και αβίαστα στις μεθόδους υποβοήθησης. Η τρίτη παράμετρος είναι πώς θα επιδοτήσει το κράτος, όχι με οικογενειακά επιδόματα των 30 και 40 και 50 ευρώ ανά τέκνο, αλλά πώς θα επιδοτήσει πραγματικά την έλευση του δεύτερου ή του τρίτου τέκνου. Θα πρέπει δηλαδή να επιλεχθούν πολιτικές διακομματικές οι οποίες να στοχεύουν πραγματικά στο πώς η οικογένεια θα έχει μίνιμουμ τουλάχιστον 4 μέλη. Και θα πρέπει, αντιλαμβάνομαι, ότι αυτή η στήριξη να είναι μια στήριξη η οποία θα παρέχεται μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου. Σαφέστατα. Μία από τις προτάσεις που επεξεργαζόμαστε μία ομάδα ανθρώπων είναι ότι θα μπορούσε το οικογενειακό επίδομα να είναι ανά ένα τέκνο μιας τάξης που να μπορεί ο κρατικός προϋπολογισμός να το σηκώσει και με το που αυτό το επίδομα να παραμένει ενεργό μέχρι και τα 17 και τα 18 έτη του πρώτου τέκνου, αν και εφόσον μετά το 5ο έτος ηλικίας έρχεται και ένα δεύτερο παιδί. Δηλαδή μόνο έτσι θα μπορούν να επιδοτήσουμε δηλαδή πραγματικά τουλάχιστον ότι θα υπάρχουν 2 νέα άτομα στην οικογένεια. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να βρούμε κίνητρα τα οποία να κάνουν τα ζευγάρια να πάρουν πιο εύκολη την απόφαση για τη γέννηση πρώτου και δεύτερου ή και τρίτου παιδιού. Και μπορεί αυτά να φαίνονται λεπτομέρειες για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι άνεργοι και κοιτούν πώς θα επιβιώσουν στην καθημερινότητα. Όμως, κακά τα ψέματα, η ιατρική έχει προοδεύσει τόσο πολύ, οπότε όλοι μας, είτε έχουμε δουλειά τώρα είτε είμαστε άνεργοι, κατά μεγάλες πιθανότητες θα διαβούμε και τα 60 και τα 70 και ίσως και τα 80. Οπότε κάπως πρέπει να επιβιώνουμε τότε. Η ιατρική, λέτε, έχει προοδεύσει πάρα πολύ και αντιλαμβάνομαι ότι έχει προοδεύσει πάρα πολύ και στο ζήτημα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής γενικότερα. Να δούμε λίγο κάποιες εξελίξεις που υπάρχουν στο ζήτημα της εξωσωματικής γονιμοποίησης, γιατί δεν είναι στατικά τα πράγματα, είναι δυναμικά τα πράγματα. Και λίγο θα ήθελα να μου δώσετε και μια εικόνα ελληνική, δηλαδή κατά πόσο τα νέα ζευγάρια στην Ελλάδα έχουν μεγαλύτερα ή μικρότερα προβλήματα σε σχέση με το παρελθόν στο ζήτημα της γονιμότητας. Θα ήθελα να απαντήσω στην ερώτησή σας. Αφενός ότι η χώρα μας είναι παγκοσμίως γνωστό ότι έχει από τα καλύτερα επίπεδα παροχών υγείας όσο αφορά την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Είμαστε διεθνώς αναγνωρισμένοι και οι περισσότεροι συνάδελφοι που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στη χώρα μας, είτε στο πανεπιστήμιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, είναι εξειδικευμένοι με απόλυτη προσήλωση στον τομέα της θεραπείας της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Αυτό είναι το ένα και το γνωρίζουν πολύ καλά όλοι οι συνέλληνες και συνάνθρωποι μας. Επομένως έρχονται οι περισσότεροι ήδη με μια θετική άποψη για το επίπεδο υγείας το οποίο θα τους παρεχθεί. Από την άλλη, λόγω της οικονομικής κρίσης, διαπιστώνουμε δυστυχώς ότι κάποια ζευγάρια αναστέλουν την απόφασή τους το πότε θα προχωρήσουν σε εξωσωματική, με αποτέλεσμα, και εδώ πάω στον πυρήνα της ερώτησής σας, η Ελλάδα με την Ιταλία να είναι ο πιο γυρασμένος πληθυσμός που απευθύνεται για εξωσωματική. Δηλαδή ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή των ζευγαριών που κάνουν εξωσωματική στη χώρα μας είναι τα 34 έτη και το 50% είναι άνω των 38. Αυτό είναι δυστυχώς παγκόσμια πρωτιά, γιατί, και λέω δυστυχώς, γιατί η επιτυχία της εξωσωματικής είναι σε απόλυτη γραμμική συνάρτηση με την ηλικία της γυναίκας και κατ' επέκταση της υγείας και ποιότητας του οαρίου. Άρα η εξωσωματική αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να επιλύσει προβλήματα ηλικιακά παρά με άλλους τρόπους, όπως είναι η μέθοδος της δωρεάς οαρίων ή της δωρεάς σπέρματος. Αν η ηλικία είναι πεπερασμένη, δεν μπορεί να κάνει θαύματα ακόμα στο να μπορούν τα παραγόμενα οάρια κάθε μήνα να είναι υγιή, και όταν λέμε υγιή να είναι γενετικά υγιή, να έχουν ευπλοϊδικό αριθμό χρωμοσωμάτων. Αν ήταν αυτό εφικτό, σαφέστατα
πάρα πολλές γυναίκες και κατεπέκτες ζευγάρια δεν θα προσέβηκαν κατευθείαν στις μεθόδους υποβοήθησης, άρα παίρνοντας ένα μαγικό φάρμακο που ακόμα δεν έχει εφευρεθεί, θα βελτίωναν την ποιότητα του ουαρίου του κάθε μήνα. Πάντως, κύριε Παπανικολάου, εγώ καταλαβαίνω ότι το ότι έρχονται πιο αργά στο να αναζητήσουν βοήθεια σε σχέση με το παρελθόν και σε σχέση με άλλες χώρες είναι αποτέλεσμα, λέτε, μόνο οικονομικής ανάγκης, δηλαδή δεν έχουν τα λεφτά για να το χρηματοδοτήσουν, ή ενδεχομένως παίζει ρόλο και η γενικότερη έτσι τάση που υπάρχει της, του άτεκνου, να το πω έτσι πολύ απλά. Θεωρώ ότι λόγω του υψηλού μορφωτικού επίπεδου που έχουν πάρα πολλοί από τους συνάνθρωπούς μας, πάρα πολλοί έχουν σπουδάσει είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, δυστυχώς αυτό το υψηλό επίπεδο και το κυνήγι της καριέρας και το κυνήγι να εκπληρώσω τις επιθυμίες και τα όνειρα των γονιών μας μας οδηγεί στην εύκολη αλλαγή συντρόφου, με αποτέλεσμα να μην προχωρούμε εύκολα στην επιλογή του μόνιμου συντρόφου για τεκνοποίηση. Είναι, αυτό πιστεύω είναι ένας βασικός λόγος. Δεν είναι τόσο η φοβία της οικογένειας, είναι το πάθος και η μανία να εκπληρώσω κάποια όνειρα και βάζοντας πάντα την οικογένεια σε δεύτερο και τρίτο πλάνο. Κύριε Παπανικολάου, επειδή προηγουμένως πριν μπούμε στην εκπομπή μου είπατε ότι το ζήτημα της χρηματοδότησης, της επιδότησης από την πλευρά του κράτους εξωσωματικής είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Ναι. Και ενδεχομένως έχει λύσεις αυτό το θέμα. Σαφέστατα. Να το δούμε λίγο και από αυτήν την πλευρά, γιατί αν μη τι άλλο ένα υπεύθυνο κράτος πρέπει να αναγνωρίζει το πρόβλημα και να προλαμβάνει, όχι να έρχεται κατασταλτικά μετά να πει αμάν το έχω το πρόβλημα, τώρα πώς το αντιμετωπίζω. Θα μιλήσω με δεδομένα. Αυτή τη στιγμή οι εξωσωματικές που γίνονται στη χώρα μας είναι περίπου 10.000 με 12.000 κύκλους ανά έτος. Το κράτος αυτή τη στιγμή πώς επιδοτεί? Επιδοτεί δωρεάν τα φάρμακα της εξωσωματικής που είναι ένα κόστος 1.500 ευρώ αλλά επουδενή αποτρεπτικό, αυτά τα παρέχει δωρεάν, και στο τέλος της προσπάθειας ένα επίδομα της τάξης των 300 ευρώ, το οποίο είναι το 10% του κόστος εξωσωματικής που είναι περίπου στις 3.000 ευρώ. Αν το κράτος μας επιδοτούσε με 1.000 ή 2.000 ευρώ έναν κύκλο εξωσωματικής, μιλάμε για ένα κόστος 25 εκατομμυρίων ευρώ ή 50 εκατομμυρίων ευρώ, το καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα ζευγάρια θα ήταν πολύ πιο εύκολο να προσφύγουν στη μία μέθοδο υποβοήθησης και θα μπορούσε να γίνει στα πλαίσια της ίσης συμμετοχής, 50% από την κρατική ασφάλιση, που ούτως ή άλλως αυτός είναι και ο λόγος που πληρώνουμε. Δεν πληρώνουμε μόνο για όταν θα γεράσουμε και θα έχουμε καρκίνο, πώς θα επιβιώσουμε του καρκίνου. Πληρώνουμε τα ασφάλιστρά μας, γιατί τα χρειαζόμαστε και τώρα. Και δυστυχώς νοσεί η ψυχή μας όταν είμαστε άτεκνοι και υπογόνιμοι. Κατά κάποιο τρόπο το κράτος πρέπει να έρθει να σταθεί δίπλα μου, τώρα αρρωγός, τώρα που το χρειάζομαι. Κατανοώ ότι ίσως το κράτος μου δεν μπορεί να μου χορηγήσει όπως στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, στη Σουηδία το 100% της συμμετοχής, αλλά δεν μπορεί να περιμένει ένα κράτος όταν εγώ έχω μισθό 600, 700, 800 ευρώ να μπορώ να ανταποκριθώ σε μία, δύο, τρεις ή και τέσσερις προσπάθειες εξωσωματικής της τάξης των 2 με 3.000 ευρώ έκαστη. Επομένως, θεωρώ ότι κανένας δεν το έχει σκεφτεί πραγματικά ότι με μία κίνηση η οποία μπορεί να έχει και πολιτικά δική, ας πούμε, από πίσω όψη, γιατί μαζί με αυτούς τους 10.000 κύκλους μιλάμε για 15-20.000 ζευγάρια, υπάρχουν τόσοι άνθρωποι συγκινείς γύρω από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι εκπλαγούν θετικά από μία τέτοια κίνηση της οποιασδήποτε κυβέρνησης. Ακόμα και πολιτικά δίκα να το δει κάποιος, θα έπρεπε πραγματικά να το επιδιώξει και να το προσφέρει στον υπογόνιμο συνάνθρωπό μας και συμπολίτη μας. Σάνι, λοιπόν, αφού έχουμε και μία sunny day, και κύριε Παπανικολάου, μιλώντας για το ζήτημα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και της εξωσωματικής γονιμοποίησης, όπως έλεγα και προηγουμένως, η ιατρική επιστήμη είναι ένας τομέας όπου οι εξελίξεις είναι ραγδαίες.
από μήνα σε μήνα, από έτος σε έτος. Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της εξωσωματικής και κατά πόσο είναι εφικτό για μια γυναίκα η οποία σε κάποια φάση δεν έχει σύντροφο αλλά μπορεί να αποκτήσει σύντροφο, δεν το ξέρει όμως. Κατά πόσο μπορεί να συντηρήσει αποτελεσματικά και σε ποια ηλικία πρέπει να γίνει αυτό το γενετικό της υλικό έτσι ώστε να έχει πιθανότητες στο μέλλον να αποκτήσει παιδί. Θίξατε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και πρέπει να παραδεχτώ ότι και ως γάμα μευτική κλινική στο Πανεπιστήμιο στα πλαίσια του οικογενειακού προγραμματισμού είναι ένα από τα θέματα τα οποία προσπαθούμε να ενημερώσουμε τις γυναίκες οι οποίες έρχονται στα ιατρεία μας στο Πανεπιστήμιο και να τους δώσουμε όλες τις επιλογές που έχουν μπροστά τους και βασικά και το χρονοδιάγραμμα το πότε μπορεί να γίνει αυτό. Η κατάψυξη ωρίων μέχρι και πριν 12 χρόνια ήταν σχεδόν ανέφικτη γιατί η μέθοδος υπάρχουσα κατάψυξης ήταν δυστυχώς καταστροφική για το ίδιο το άριο. Με την έλευση μιας καινούργιας μεθόδου, η οποία δεν είναι νέα καινούργια πλέον, αλλά έχει γίνει και αυτή η ρουτίνα, πολλοί κόσμοι ίσως την έχει ακούσει, λέγεται η ιαλοποίηση, vitrification στα αγγλικά. Με την ιαλοποίηση επομένως, καταψύχονται τα οάρια και επιβιώνουν στο 96-98% κατόπιν της απόψυξης. Άρα δεν υπάρχει κανένα ρίσκο όσο αφορά την ποσότητα και την ποιότητά τους. Σε ποιες γυναίκες απευθύνονται. Εδώ τώρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα για το πού θα τραβήξεις τις γραμμές της ενημέρωσης και πού τις γραμμές της πράξης. Αυτό που ξέρουμε ότι καλό είναι να καταψύχονται πριν τα 38. Ας πούμε δηλαδή το ίστατο σημείο είναι τα 38. Δυστυχώς οι γυναίκες που έρχονται σε εμάς στα ιατρία μας είναι 40, 41, 42. Δεν μπορεί μια γυναίκα μετά τα 38 δηλαδή να κάνει κάτι τέτοιο με σοβαρά πιθανότητα, σοβαρά πιθανότητα επιτυχίας. Δυστυχώς μετά τα 38-39 οι πιθανότητες επιτυχίας με μία κατάψυξη οαρίων είναι κάτω του 20%. Α, πέφτει δηλαδή εκθετικά θα έλεγα. Το ποσοστό επιτυχίας. Ναι. Ενώ πριν τα 38 το ποσοστό επιτυχίας είναι 50, 60, 70% ανάλογα το πόσο νεαρή είναι κάθε γυναίκα. Γι' αυτό και όταν αυτή η μέθοδος πρωτοανακαλύφθηκε, κολοσσοί όπως η Google και η Apple προσέφεραν στις υπαλλήλους τους δωρεάν πακέτα συντήρησης οαρίων. Μάλιστα. Βέβαια, επομένως, όταν λέμε στο πότε, μία γυναίκα η οποία είναι ακόμα δυνατή 34-35 ετών και είναι στο πικ της καριέρας της πρέπει να συνειδητοποιήσει το τι σημαίνει 38-39-40 για να πάρει την απόφαση να καταψύξει οάρια ακόμα και αν έχει σύντροφο και είναι μια σχέση η οποία είναι ακόμα στα πλαίσια της πρώτης αναγνωρισιμότητας. Μάλιστα. Που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Είναι δύσκολο όμως αυτές τις γυναίκες να τις πείσεις ότι ξέρεις τα 32 σου θα κάνεις κατάψυξη οαρίων προληπτικά. Όσο αφορά βέβαια τις εξελίξεις, αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι ότι το 2017 επιτεύχθηκε η παραγωγή οαρίων από βλαστοκύτταρα ποντικού και γεννήθηκαν τα πρώτα ποντικάκια εντελώς από βλαστοκύτταρα. Οπότε στην επόμενη 20ετία σίγουρα θα είναι εφικτό η παραγωγή δικών μας ζωαρίων από αρχέγωνα πολυδύναμα κύτταρα του οργανισμού που βρίσκονται μέσα στο σώμα μας. Μέχρι που να γίνει αυτό όμως, μέχρι που να γίνει αυτό εφικτό, μπορεί να γίνει σε 15 χρόνια, μπορεί να γίνει και σε 30 χρόνια, κανένας δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια. Εφόσον όμως έγινε κάτι στα ζώα, το επόμενο στάδιο να γίνει και στον άνθρωπο. Σχεδόν πάντα αυτή είναι η λογική συνέχεια. Επομένως, μέχρι τότε πρέπει, πιστεύω ότι ποια πρέπει να είναι η πολιτική, οι γυναίκες με το που τελειώνουν το πανεπιστήμιο να κάνουν μια εξέταση η οποία λέγεται αντιμιλέριο ορμόνη, κοστίζει μόνο 30 έως 50 ευρώ και πλέον το αποτέλεσμα βγαίνει εντός μιας ημέρας και δείχνει τα αποθέματά μου σε οάρια, δηλαδή ποια είναι η βιολογική μου ηλικία. Με βάση αυτό το αποτέλεσμα και την σύμφωνη γνώμη ενός ειδικού, μόνο με την γνώμη ενός ειδικού, μπορεί να είναι 25 χρονών η άλλη και να ξέρει ότι σε 6 χρόνια θα μπω σε εμμηνόπαυση.
αυτή η γυναίκα δεν θα πρέπει να πάει 38, γιατί θα είναι ήδη μενοπαυσιακή. Α, υπάρχει τέτοια πλέον ικανότητα, εξέταση, η οποία δείχνει με αρκετά μεγάλη ακρίβεια, αντιλαμβάνομαι. Με απόλυτη ακρίβεια. Με απόλυτη ακρίβεια. Με απόλυτη ακρίβεια στο πότε θα μπω στην κλιμακτήριο. Εδώ θα πρέπει να πω όμως ότι δυστυχώς σε όσες φοιτήτριές μου, το αναφέρω αυτό όταν κάνουμε μάθημα στη μυευτική γυναικολογία στο πανεπιστήμιο και στο 5ο έτος και στο επόμενο έτος, στο 6ο έτος, τους λέω, κορίτσια, ποια από σας έκανε την εξέταση, ζήτημα να μου σηκώνει μία ή δύο τα χέρια. Ανθίσταται επομένως ο ελληνικός εγκέφαλος, ακόμα και αν σπουδάζει ιατρική, στο να αγγίζει την πραγματικότητα. Πάντως νομίζω ότι αυτό που θίγεται, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, αποτελεί και ένα ζήτημα ευρύτερης στρατηγικής από την πλευρά της πολιτείας, με βάση πάντα τις εξελίξεις του δημογραφικού, για το πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει το γεγονός, και θα το πω έτσι πολύ ομά, ότι είμαστε ένα κράτος που με όλες τις μελέτες που αναφέρατε και στην αρχή μειώνεται ο πληθυσμός, ενώ γύρω μας υπάρχουν κράτη τα οποία αυξάνεται ο πληθυσμός τους. Αν το δεις λίγο στρατηγικά και μακροσκοπικά, θα πρέπει να εφαρμόσεις πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Δεν θα υπερβάλλω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και πιστεύω ότι όποια κυβέρνηση από εδώ και πέρα υπάρχει στην Ελλάδα, θα πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργήσει ειδικό υφυπουργείο, αν όχι υπουργείο, το οποίο θα ασχοληθεί με το θέμα της, το δημογραφικό. Οδεύουμε να είμαστε ένα κράτος το οποίο το 1/3 του πληθυσμού θα είναι άνω των 65. Το καταλαβαίνουμε αυτό, ότι το 1/3 να είναι παιδιά και το 1/3 να είμαστε εργαζόμενοι δεν μπορεί να συντηρήσει το 1/3 στο υπόλοιπα 2/3. Είναι ανέφικτο. Ναι. Επομένως για μένα αυτό είναι το βασικό ζήτημα, και όσο πιο νωρίτερα το κατανοήσουν οι μη δήμονες που δυστυχώς μας κυβερνούν, τόσο πιο εύκολα θα βρεθούν και ανάλογες λύσεις. Assisting Nature, να πούμε για την Assisting Nature κάποια πράγματα. Τι είναι η Assisting Nature, τι υπηρεσίες παρέχει και πού βρίσκεται η Assisting Nature? Ναι. Η κλινική εξωσωματική, στην οποία είμαι ιδρυτικό μέλος, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, φυσικά στην Πηλαία, δίπλα από το θησαυροφυλάκιο της Τραπέζης της Ελλάδος, κοντά στο Νόησες και στο Κόσμος, και είχαμε την τύχη, αν και ανοίξαμε μέσα στην κρίση, να συμπορευτούμε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είχαμε όνειρα και αποφασίσαμε να επενδύσουμε τις οικονομίες μας ώστε να έχουμε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην παροχή του ασθενούς μας. Επομένως δημιουργήσαμε ένα πρότυπο εμβριολογικό εργαστήριο, γιατί κακά τα ψέματα στην εξωσωματική δεν παίζει ρόλο μόνο ο γιατρός, είναι μια ομάδα. Δηλαδή ο γιατρός θα κάνει τη διάγνωση, θα επιλέξει θεραπείες, αλλά δεν είναι Θεός ούτε να γονιμοποιήσει τα έμβρια, ούτε να μπορέσει να επιλύσει το κάθε πρόβλημα του ζευγαριού. Πάντως δουλεύουμε με πολύ μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας στο θέμα της εξωσωματικής σε σχέση με κάποια χρόνια πριν. Αυτό νομίζω ότι είναι αναμφισβήτητο. Αυτό είναι αναμφισβήτητο, και θα μπορούσα να πω με απόλυτη σιγουριά ότι ενώ τα ποσοστά επιτυχίας πριν 10 χρόνια ήταν γύρω στο, σαν μέσο όρο, ενώ σε γυναίκες κάτω των 40 ετών γύρω στο 25%, πλέον μπορούμε να πούμε ότι σε γυναίκες κάτω των 40 ετών τα ποσοστά είναι 35% με 45%. Αυτό τι σημαίνει? Λιγότερες προσπάθειες μέχρι να πετύχω τον επιθυμητό στόχο. Έτσι, ενώ επομένως πριν μια δεκαετία υπήρχαν ζευγάρια που είχαν κάνει 10, 15, 20 προσπάθειες, πλέον στην καινούρια εποχή, δηλαδή μετά το 2010-2012, μπορώ να πω ότι το 90% των ζευγαριών μέσα σε 4, 5, το πολύ 6 προσπάθειες έχουν επιτύχει το στόχο τους, και αυτό είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Υπάρχει πάντως και μια κουλτούρα που νομίζω δημιουργείται, δηλαδή το να έρθουν και να περάσουν τις πόρτες μιας κλινικής όπως η δική σας, ζευγάρια τα οποία δεν μπορούν να αποκτήσουν παιδιά, νομίζω ότι γίνεται πλέον όλο και πιο συχνά σε σχέση με 10 ή 20 χρόνια πριν. Καταλαβαίνουν ότι μπορούν να αναζητήσουν βοήθεια και μπορούν να βρουν αποτελεσματικά αυτό το οποίο ψάχνουν. Σαφώς το θέμα της απόκρυψης από το οικογενειακό περιβάλλον, το φιλικό περιβάλλον,
τίνει να εκλείψει, χωρίς όμως να έχει εκλείψει ακόμα, δυστυχώς. Πρέπει ο άλλος να πονέσει αρκετές φορές για να μπορέσει να βγάλει αυτό το απόστημα από μέσα του. Το απόστημα του ότι εγώ προσπαθώ, αλλά προσπαθώ μόνος μου, χωρίς συναισθηματική υποστήριξη ή ψυχολογική στήριξη. Με πληγώνει αυτό όταν το βλέπω από νεαρά ζευγάρια να το περνάνε μόνοι τους. Με πληγώνει όταν βλέπω γυναίκες οι οποίες κρύπτουν ότι ο σύντροφός τους έχει πρόβλημα για να μην τον εκθέσουν στο οικογενειακό του περιβάλλον. Μάλιστα. Γιατί δυστυχώς στην ελληνική, σε τόσα άλλα στην κοινωνία μας, διαστροφικά πράγματα που έχουμε ως ελληνική κοινωνία, είναι και μέσα σε αυτό, είναι και ότι πάντα φταίει η γυναίκα και ποτέ ο ντάιες άντρας. Μάλιστα. Επομένως, με ενοχλεί να βλέπω άντρες να αποκρύπτουν ότι αυτοί έχουν το πρόβλημα, γιατί 50% είναι ανδρική υπογονιμότητα. Σωστά. Και 50% είναι γενική υπογονιμότητα. Για την οποία ανδρική υπογονιμότητα δεν μιλάμε συχνά, μιλάμε πολύ λίγο. Ναι. Και είναι αυτός ο οποίος, χωρίς να προσπαθούμε να ρίξουμε ευθύνες εννοείται σε κανέναν, επειδή έτυχε να έχει κάποιο γενετικό πρόβλημα και έχει πρόβλημα υπογονιμότητας, αλλά πρέπει και οι άντρες να αναγνωρίζουν ότι εγώ είμαι ο ασθενής, όχι ο άρρωστος με την έννοια της αρρώστιας, αλλά εγώ είμαι ο ασθενής οργανισμός που θέλω την υποβοήθησή μου και γι' αυτό είμαστε εδώ. Απ' την άλλη όμως μπορώ να πω ότι όταν βρίσκεσαι σε ένα σωστό ιατρικό περιβάλλον και αισθάνεσαι ασφάλεια, πλέον ανοίγουν τα στόματα και όλο αυτό λειτουργεί, πιστεύω, καταπληκτικά για τον ψυχισμό μας. Και σαφέστατα η ψυχολογία παίζει ρόλο, δεν παίζει το μείζωνα ρόλο, σαφέστατα, αλλά μια καλή ψυχολογία πάντα είναι ένας επιπλέον θετικός παράγοντας για την ευόδοση της προσπάθειας στην οποία παλεύουμε και οι δυο μας. Κλείνοντας, ήθελα να κλείσουμε με ένα μήνυμα, το οποίο δικό σας μήνυμα, όσον αφορά το ζήτημα της υπογεννητικότητας και τέλος πάντων το τι θα πρέπει ένα ζευγάρι να κάνει μόλις διαπιστώσει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο δεν το επιτρέπει να κάνει παιδιά. Ποιες θα είναι οι πρώτες κινήσεις που πρέπει να επιδιώξει για να μπορέσει να δει μήπως τελικά καταφέρει και κάνει πράξη το όνειρό του. Αυτό που έτσι σαν γενικό μήνυμα είναι, θα είναι ότι άπαξ και η γυναίκα είναι πάνω από τα 35, καλό είναι να επισκεφθούν πάραυτα κάποιον ειδικό με το που αποφασίσουν να κάνουν παιδί. Να μάθουν τις πιθανότητες, να κάνουν ένα σπερμοδιάγραμμα, να κάνουν μια σαλπικογραφία, να κάνουν έναν υπέρηχο, να κάνουν την αντιμιλέρια ορμόνη. Είναι κάποιες πολύ απλές εξετάσεις που στα επίπεδα one stop visit μπορείς μέσα σε μια ημέρα να σκιαγραφίσεις το potential ενός ζευγαριού. Αυτό πιστεύω είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουν. Και παράλληλα με τον γυναικολόγο τους, η συμπληρωματική ενημέρωση από κάποιον ειδικό ποτέ δεν βλάπτει. Κύριε Παπανικολάου, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στη σημερινή εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Ευάγγελος Παπανικολάου, λέκτορας μευτικής γυναικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Απιθύτα και επιστημονικός διευθυντής της μονάδας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής Assisting Nature. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 12.30 ώρα με μία ακόμη εκπομπή Τα Ψηλά Γράμματα. Μέχρι τότε, να είστε καλά.